Φίλες και φίλοι, γεια σας! Κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ζωντανά εδώ στο δίκτυο για να περάσουμε όμορφα παρεούλα μαζί. Το ντύσιμό μου το επιμελήθηκε το κατάστημα Ντίνα, που βρίσκεται στην Εφόρων 4 και θα βρούμε ρούχα για όλες τις ηλικίες, μικρά, μεγάλα, μεγέθη. Διαλεγμένα πριν από εμάς για μας με λίγα χρήματα, θα κάνουμε μια σούπερ όμορφη, οικονομική, αλλά στραφτερή εμφάνιση. Κάθε Πέμπτη κοντά μας έχουμε τον συνεργάτη και ψυχολόγο της εκπομπής μας, τον Μάνο τον Τζίτζερα. Σήμερα το θέμα μας, έτσι λίγο να υποψιάσουμε ορισμένους ανθρώπους για να γνωρίζουμε το τι γίνεται τριγύρω μας. Μάνο μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα κυρία Στέλλα. Πώς είσαι? Μια χαρά εσείς. Χαίρομαι. Όπως μας το ζήτησαν και οι τηλεθεατές που μου είχατε πει, θα μιλήσουμε έτσι και σήμερα και άλλες φορές για τις μαθησιακές δυσκολίες, σήμερα για τη ΔΕΠΗ. ΔΕΠΗ. Που σημαίνει τι? Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Το χαρτάκι μου, φίλες μου, γιατί εγώ δεν βλέπω μακριά. Λοιπόν, ΔΕΠΗ. Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας εντοπίζεται σε παιδιά και ενήλικες. Το άτομο πάσχει από έλλειψη οργάνωσης, διατήρηση της προσοχής, δυσκολία παραμονής στην ίδια θέση, ανυπομονησία, αναβλητικότητα, έντονο άγχος και άλλα. Συνήθως η θεραπεία είναι ο συνδυασμός φαρμακοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Ακριβώς. Υψηλά είναι τα ποσοστά, κυρία Στέλλα, δηλαδή μέχρι και 7%. Κάποιες έρευνες δίνουν και 8% του πληθυσμού. Στους εγγεγραμμένους. Ναι, 82 τώρα, εκατομμύρια λένε οι εγγεγραμμένοι. Πόσοι υπάρχουν που για κάποιον λόγο δεν το έχουν ψάξει από την παιδική τους ηλικία. Πάρα πολλά άτομα. Πάρα πολλά άτομα. Ναι. Μάνο, είναι πολύ ενδιαφέρον. Και συχνά συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι υπερκινητικοί και δεν μπορούν να καθίσουν σε ένα μέρος. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας θα τους υποψιάσει τουλάχιστον να ξέρουν τι είναι η ΔΕΠΗ. Έτσι. Πρέπει να... Βασικά, ο άνθρωπος που έχει ΔΕΠΗ, σίγουρα, ειδικά ο ενήλικας, γιατί η κατάσταση αυτή είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, άρα δηλαδή κάποιος την έχει από νωρίς, συνήθως όμως θα διαγνωστεί μετά τα 3, προς τα 5 θα γίνει πιο έγκαιρη διάγνωση, όμως πολλά παιδιά, πολλοί γονείς δεν θα υποψιαστούν, δεν θα μπουν σε μια λογική, γιατί και στη ΔΕΠΗ μπορούμε να βρούμε και μια σχετικά ήπια μορφή, οπότε τα αφήνουν το θέμα οι γονείς, λένε απλά το παιδάκι μου, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι λίγο πιο υπερκινητικό, είναι λίγο πιο αζωερό, είναι λίγο πιο ατακτούλικο κτλ. Σε κάποιους ανθρώπους όμως αυτό το στυλ θα παραμείνει, σε κάποιες περιπτώσεις θα υποχωρήσει, θα βελτιωθεί. Ειδικά στην προεφηβεία θα μειωθεί δηλαδή η συμπτωματολογία σε πολλά άτομα, σε κάποια θα παραμείνει. Άρα αν ένας ενήλικας γενικότερα δυσκολεύεται να μείνει σε ένα μέρος, δυσκολεύεται να κάνει διαχείριση του προγράμματός του, θα πρέπει να υποψιαστεί λίγο, να μπει σε μια λογική, γιατί δεν μπορώ να τα καταφέρω να λειτουργήσω έτσι ήρεμα, με πρόγραμμα. Το καταλαβαίνει δηλαδή αυτό, Μάνο? Κοιτάξτε, κύριε Στέλλα, εγώ λέω ότι δεν το καταλαβαίνει. Επειδή το συνηθίζει, ναι. Τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται ότι απλά και αυτός το χρεώνει στην ιδιοσυγκρασία του, και αυτός το χρεώνει στο «έτσι είμαι εγώ». Άρα δεν θα το καταλάβει. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρή η μορφή, να δυσλειτουργεί, να το λένε οι άλλοι, να βλέπουν ότι είναι γενικά ένας ανήσυχος άνθρωπος, γενικά υπερκινητικός, εκεί σίγουρα θα μπει στη λογική να το ερευνήσει. Σιγά. Και πολλοί ενήλικες, ας πούμε, εντάξει, θα το ερευνήσουν. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως είπα και πριν, θα το αφήσουν. Κανένας πάνω μου δεν το ερευνά. Παλιά έλεγαν, καλά αγκάθια έχει καρέκλα και δεν κάθεσαι. Ναι, είναι γεγονός, όσο πάμε προς τα πίσω, έχετε δίκιο. Γενικότερα ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι πρέπει να ψάξω λίγο κάτι που μου συμβαίνει, να το δω με κάποιους ειδικούς, να δω αν μπορώ να διορθωθεί. Όλα τα χρεώναμε στο ότι έτσι είναι το στυλ αυτού του ανθρώπου. Λέω τυχαία, κάποιος ήταν ζηλιάρης, ναι, για παράδειγμα έντονα. Λέγαμε τι να κάνουμε, αυτός είναι ζηλιάρης. Ενώ μπορεί, αν ψαχνόταν το θέμα,
να βρίσκαμε ότι υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στην προσωπικότητά του που θα μπορούσαν να δουλευτούν και ο άνθρωπος αυτός να μάθει να κάνει διαχείριση της φοβικότητάς του που έχει γενικότερα και γι' αυτό ζηλεύει. Και της ανασφάλειας. Και των ανασφαλιών ή να βελτιώσει την αυτοπεποίθησή του και την αυτοεκτίμησή του γενικά. Όπως και στη ΔΕΠΗ, για παράδειγμα, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει προβλήματα στη δουλειά του γιατί δεν μπορεί να οργανωθεί. Άρα πέφτει η αυτοπεποίθησή του, θα δεχτεί παρατηρήσεις, αλλά πάλι σε αυτούς ειδικά που λέτε που δεν θα το ψάξουν, θα μπουν στη λογική, τι να κάνω, έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω, δεν μπορώ να οργανωθώ. Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι είναι καλό να πονηρευτούν οι άνθρωποι, έστω αυτοί που μας ακούν, όταν ας πούμε γενικότερα κάτι δεν πάει καλά, είτε έχουν προβλήματα με τη συγκέντρωση, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό. Διάσπαση προσοχής, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, να εστιάσουν εύκολα σε κάτι. Ή έχουν συνδυαστικά και την υπερκινητικότητα. Και τη νύχτα ξυπνάνε. Περπατάνε και τη νύχτα. Συνήθως, αν είναι σε κάποια σοβαρή μορφή, όντως, γενικά είναι πολύ δύσκολα για αυτούς να είναι ακίνητοι. Δηλαδή, θα δυσκολευτούν πάρα Μάνο, πολύ. Θα γελάσουμε τώρα. Ένα τέτοιο υπερκινητικό άτομο τι μου είπε. Κυρία Στέλλα, εγώ έχω ΔΕΠΗ. Λέω, σε κατάλαβα. Μου λέει, ανέβηκε στο λεωφορείο από εδώ, εκδρομικό, να πάω μέχρι το Βελιγράδι. Με το λεωφορείο. Μέσα στο λεωφορείο. Κάναμε και στάσεις, λέει, δεν μετρούσε με το κινητό. Πόσα χιλιόμετρα, λέει, λες να έκανα μέσα στο λεωφορείο από εδώ μέχρι, από Ζέρις μέχρι το Βελιγράδι. Πόσα λες, Μάνο? Επειδή μου την είπα την ιστορία, ναι, νομίζω μου είχατε πει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, 17, εγώ, 20. Εγώ είπα τόσο... 20 και μου λέει 17, χωρίς αυτά που κατεβαίναμε, ναι, σε στάσεις και περπατούσα. Ναι, ναι. Και δεν μετρούσα εκεί. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά. Είναι φοβερό. Κουραστικό, εννοείται και για το ίδιο το άτομο. Βέβαια, πάλι θα πω ότι δυστυχώς στις πιο ήπιες μορφές, γιατί να το χωρίσουμε ότι υπάρχουν σοβαρές μορφές σε ΔΕΠΗ, αλλά και λίγο πιο ήπιες μορφές. Τώρα εδώ αυτό που μου λέτε για την έντονη υπερκινητικότητα του ατόμου, προφανώς είναι σε μια σοβαρή μορφή, στο πλαίσιο τουλάχιστον της υπερκινητικότητας, γιατί μπορούμε να δούμε, να το διαχωρίσουμε και λίγο, μπορούμε να δούμε πιο σοβαρή υπερκινητικότητα, πιο έντονη και λίγο καλύτερα να τα πηγαίνει το άτομο στην διάσπαση της προσοχής. Δηλαδή, στις διαγνώσεις που θα γίνουν μπορούμε να βρούμε και διαφορετικές έτσι, εξελίξεις στην διαταραχή αυτή. Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε ένα παιδάκι να είναι καλύτερα στην υπερκινητικότητα και λίγο χειρότερα στη διάσπαση ή και το ανάποδο. Ναι, οπότε δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα βρούμε μια σοβαρή μορφή διάσπασης και θα είναι σε όλους το ίδιο. Και θα είναι σε όλους το ίδιο. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι όταν θα το αντιληφθούν οι γονείς, που τις περισσότερες φορές και ο δάσκαλος θα βοηθήσει σε αυτό, θα πει στους γονείς κάποια πράγματα, γιατί θα βλέπει μες στην τάξη ότι το παιδάκι αυτό δυσκολεύεται να παρακολουθήσει, να συγκεντρωθεί, να καθίσει μια καρέκλα. Άρα τις περισσότερες φορές θα πει κάτι ο δάσκαλος, βλέπουν και οι γονείς στο σπίτι τι γίνεται, θα γίνουν οι διαγνώσεις. Και όμως Μάνο μου, κάνουν, λέει, οι δάσκαλοι ψυχολογία μία ώρα το μήνα και τι ξέρουν από ψυχολογία για να παρατηρήσουν και να συζητήσουν ένα τέτοιο θέμα. Ναι, εντάξει, σίγουρα αν είναι κάτι ειδικά σε ήπια μορφή ή αν ο δάσκαλος δεν είναι ενημερωμένος. Αφού δεν μπορεί να καθίσει στο θρανίο, ναι. Δηλαδή πιο ανησυχητικό από αυτό. Δεν τη γνωρίζουν αυτή την ασθένεια. Δεν τη γνωρίζουν, ναι, συμφωνώ. Σαφέστατα και δεν είναι ενημερωμένοι όλοι οι δάσκαλοι από αυτό. Κάποιοι είναι έτσι λίγο ψαγμένοι, ειδικά τα νέα παιδιά. Γενικά είναι λίγο περισσότερα τα μαθήματα ψυχολογίας ή και άλλων μαθησιακών δυσκολιών που κάνουν στις σχολές τους. Αλλά το βασικό κομμάτι, κυρία Στέλλα, είναι να μην μας ξεφύγει. Και όταν λέμε μας ξεφύγει, όπως έχουν πει και σε άλλες εκπομπές σας, οτιδήποτε μπορεί να αντιμετωπιστεί νωρίτερα. Αν δηλαδή γίνει διάγνωση περίπου στα 6-7, μπορούν να γίνουν με συγκεκριμένες τεχνικές ψυχοεκπαίδευσης, να βοηθηθούν οι γονείς και αυτοί από ειδικούς για το τι πρέπει να κάνουν, να μην στοχοποιούμε το παιδί με το να το κατηγορούμε, για παράδειγμα, ότι είναι ένα τεμπέλικο παιδί, ένα αδέξιο παιδί, γιατί κάποιες φορές το παιδάκι δεν μπορεί, δεν είναι ότι δεν θέλει, δεν μπορεί,
Άρα είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και τον ψυχικό κόσμο αυτού του παιδιού για να μην μπαίνει σε μια λογική σταθερών ματαιώσεων, άρα να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή του και σίγουρα τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται ότι υπάρχει βελτίωση όταν θα ξεκινήσουμε από νωρίς να δουλεύουμε τέτοια προβλήματα. Τώρα εδώ διαβάζω, έχουν λέει ανυπομονησία, αναβλητικότητα και έντονο άγχος. Ναι. Έχουν έντονο άγχος γιατί αυτό με δεδομένο ότι όλοι αυτοί, όλο το στυλ τους είναι γενικότερα, αν μπορούμε να το πούμε, κάπως ψυχοπιεστικό, δυσκολεύονται γενικότερα, άρα πρακτικά παράγεται και το άγχος. Οπότε κάποιες φορές έχουμε και συνδυαστικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Πήγα άλλο στην αρευνηστία, το δαχτυλίδι του είχε και όταν έφτασε εκεί διαπίστωσε από το άγχος ότι δεν το πήρε. Δεν το πήρε. Ναι, γενικά τα άτομα με ΔΕΠΗ δυσκολεύονται να έχουν έτσι, να πραγματοποιούν πολλές δραστηριότητες ταυτόχρονα ή τέλος πάντων μπορούν να κάνουν πολλές δραστηριότητες, αλλά λίγο με ένα ελλειμματικό στυλ, κάτι θα ξεχάσουν. Τσαπατσούλικα έτσι, δηλαδή, να το πούμε έτσι στην καθημερινότητα. Δεν το θέλουν, αλλά δυστυχώς γίνεται. Δηλαδή ένα παιδάκι μπορεί να σκέφτεται, παράδειγμα, για να γυρίσω τα παιδιά για τους γονείς που μας ακούν, μπορεί να σκέφτεται να κάνει λίγο γρήγορα την αντιγραφή, την ίδια στιγμή να σκεφτεί ότι έχει και μαθηματικά, μετά να σκεφτεί ότι πρέπει λίγο να δει κάτι στην ντουλάπα του, λέω τώρα τυχαία, με κάτι αθλητικά του ρούχα, μετά θα ξαναγυρίσει στην αντιγραφή, δηλαδή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, να κάνουν ένα πράγμα, λοιπόν, να το τελειώσουν, χρήζει να πάνε στο επόμενο. Θεραπείας. Χρήση θεραπείας, κυρία Στέλλα, ναι. Χρήση θεραπείας και σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, όπως το βάλαμε, και φαρμακοθεραπείας, ανάλογα στο πόσο... Και ψυχοθεραπεία και φαρμακοθεραπεία. Κάποιες φορές φαρμακοθεραπεία, αλλά τις περισσότερες φορές ψυχοθεραπεία. Πάρα πολύ ωραίο, μάνα. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πάρα πολλοί γονείς και πάρα πολλοί ενήλικες. Λέω, εγώ έτσι είμαι. Και υποφέρουν οι άνθρωποι. Υποφέρουν οι άνθρωποι και οι δίπλα τους κάποια και φορά. Διπλανή. Και οι διπλανοί τους. Και εδώ γενικότερα, να το πούμε με αφορμή αυτό που ξεκινήσαμε για τη ΔΕΠΗ, θα δούμε και άλλες μαθησιακές δυσκολίες. Θα μιλήσουμε για τη δυσληξία μετά τις γιορτές και άλλες καταστάσεις. Λίγο να μπουν οι άνθρωποι στη λογική ότι μην τα αφήνουμε έτσι στον αυτόματο και ότι όλα, έλα μωρέ, θα μεγαλώσει το παιδάκι και όλα θα πάνε καλά. Πολλά πράγματα διορθώνονται, ναι, μεν από την ανάπτυξη, αλλά κάποια άλλα μένουν στάσιμα αν δεν δουλευτούν. Μια ερώτηση τώρα. Αυτά τα άτομα είναι πιο έξυπνα? Κοιτάξτε, ωραίο το ερώτημά σας, γιατί είναι γεγονός ότι πολλές φορές μπορεί να βρούμε τέτοια άτομα που να αγαπήσουν κάτι πάρα πολύ και πραγματικά να είναι πολύ συγκεντρωμένα σε αυτό που αγαπούν. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή ότι αυτός που δυσκολεύεται να προσέξει, αυτός που έχει υπερκινητικότητα, έχει κάποιο πρόβλημα στη νοητική του ανάπτυξη. Απλά δυσκολεύεται στη συγκέντρωση. Άρα μπορεί να βρούμε ένα παιδάκι που να αγαπήσει, λέει, ότι είχε πάρα πολύ το μπάσκετ. Ναι. Και ενώ στο σπίτι να είναι φασαριόζικο, όταν πάει στο μπάσκετ να συγκεντρώνεται. Μπορεί να βρούμε ένα παιδάκι να αγαπάει πάρα πολύ τη ζωγραφική. Και ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα τα κάνει λίγο τσαπατσούλικα και γρήγορα, επειδή αυτό το αγαπάει να προσιλωθεί πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Και να δουν πετυχημένους ανθρώπους σε κάτι που πραγματικά αγάπησαν πολύ και να έχουν ΔΕΠΗ. Μάλιστα. Και με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά, κύριε. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα μας. Και μετά τις γιορτές θα τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε και μέσα από αυτή την εκπομπή να βοηθήσουμε ή τουλάχιστον να υποψιάσουμε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και υπάρχει θεραπεία. Αυτό. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά ότι πρόβλημα σοβαρό υπάρχει και τα λιπορεί αυτούς που το έχουν, αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Αλλά χρήζει θεραπείας και αυτό είναι ικανοποιητικό. Έτσι. Σου εύχομαι καλό υπόλοιπο απόγευμα. Και εγώ, κύριε Στέλλα, και τηλεθεατές σας, να ευχηθώ και καλές γιορτές αν δεν σας δω, και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Μάνο μου, το ίδιο και εσύ. Φίλες και φίλοι, θα πάμε για χορηγούς και θα πάμε κουζίνα. We'll be right back.
Φίλες μου, δείτε τον Μπακλαβά. Είναι υπέροχος, μοναδικός, φανταστικός. Με το που ήρθα στην εκπομπή, τον έβγαλα από το ψυγείο που τον είχα σκεπάσει με μία μεμβράνη, τον έκοψα και μετά έριξα το βούτυρο καυτό από πάνω και τον έψησα. Τώρα, φίλες μου, θα τον σιροπιάσω. Και είναι με φύλλο βυρητού από τον κονταξί, καρύδια και αμύγδαλα. Ο μεγαλοπρεπής μπακλαβάς. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 2-3-21-0-51-500 και 62-100. Δείτε εδώ τι γίνεται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την επιτυχία αυτού του μπακλαβά. Και το μυστικό είναι ότι μπήκε στο ψυγείο και το βούτυρο που έβαλα από πάνω ήταν καυτό. Υπέροχο φύλλο, 1 κιλό βυρητού από τον κονταξί στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκά. Θα αφήσετε να τραβήξει και σε λίγο θα βάλετε και το υπόλοιπο. Θα το βάλω όλο μια φορά και τελείωσε. Ορίστε. Τέλειο, φίλες μου. Ας πάει στην άκρη. Από κάτω έχουμε το σουπλάν. Λοιπόν, και τώρα, φίλες μου, θα σας φτιάξω μία πίτα με λάχανο, αλλά γιορτινό στυλ, εύκολο και πολύ νόστιμο. Έχω πολύ ωραίο κιμά, 1 κιλό, από το, τα Ακροπολία Ζορμπά, 2 στις Σέρες, το ένα στην πλατεία Εμπορίου και το άλλο Βενιζέλο. Λοιπόν, βάζω τη ρίγανη, μαύρο πιπεράκι, και το αλάτι. Ένα κρεμμύδι και έχω υπέροχο λάχανο από το Μονδιάνο στην πλατεία Εμπορίου. Κάνετε τα ψώνια σας φρέσκα φρούτα λαχανικά και σας τα φέρνουν και στο σπίτι. Θα βάλω μέσα ελαιόλαδο πρωτεύς. Πλατεία Εμπορίου 20, Θωμάς Χατζαραπίδης. Εδώ τώρα έχω ένα ταψάκι. Ελαιόλαδο πρωτεύς από κάτω. Αυτό είναι το λάδι που θα μαγειρευτεί το φαγητό μου, δεν θα βάλω τίποτα άλλο. Και εδώ μέσα τώρα, αφού έχω πλύνει το ρύζι, θα το βάλω μέσα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, κυρία Στέλλα. Γεια σου. Τι κάνεις, αγάπη μου? Καλά είμαι, παραπονιάρα. Ναι, καλέ, μη κατάλαβες. Σε κατάλαβα, είσαι καλά, κοπέλα μου. Δόξα τω Θεώ. Και... καλά είμαι. Καλά να είσαι. Έκανα ένα σέρβις από όλους τους γιατρούς, βγήκα καλά. Μπράβο, μπράβο. Δόξα τω Θεώ. Σήμερα και με την Τίνα μιλήσαμε για κάτι ρούχα για κάτω για τα παλικάρια. Α, ωραία, πολύ ωραία. Βρήκε, έχει, θα πάει να τα πάρει για... ο Νίκος για τα παλικάρια μας κάτω. Ωραία, ωραία, μπράβο σας, άξιο του μισθό σας που τα νοιάζεστε και τα βοηθάτε. Και βλέπω τα πράγματα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίος μπακλαβάς έγινε. Κάτσε καλά. Και αυτό που κάνεις το βλέπω.
Το καυτό πολύ ωραίο, δεν στη φτιάξει. Το λάχανο με κιμά κάνει. Ναι. Έγινε, κορίτσι μου, να μην σε καθυστερώ πολύ. Χάρη καμαράκι μου, να είσαι καλά. Ναι, να είσαι καλά, τα λέμε αύριο πάλι. Πρώτο ο Θεός. Υγεία, ναι. Για. Υγεία, κοπέλα μου, υγεία. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, κορτσάρα μου, γλυκιά. Από την Αλεξανδρούπολη παίρνω, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κορτσάρα μου, και είσαι η... Κατερίνα. Γεια σου, Κατερινάκη μου, πώς είσαι, κοπέλα μου. Και για άλλη φορά μιλήσαμε, πολύ καλά, ευχαριστώ, εσείς. Δόξα τω Θεώ, πώς είσαι. Σας βλέπω και σας χαίρομαι. Θέλω να μου πείτε, προχθές την Τρίτη κάνατε την γαριδόπιτα. Αυτή μπορώ να τη σιροπιάσω? Βεβαίως. Και κάτι ακόμα. Έχω την αναλογία, αλλά θέλω να μου πείτε για το γλάσο. Το βράζετε? Πώς το κάνετε το γλάσο από πάνω? Κοίταξε, ζεστό ήταν. Αλλά για πιο ευκολία να σου πω να κάνεις αυτή την κανάζ, αν θέλεις. Πώς? Την κανάζ. Αφού δεν το σιροπιάσεις. Ναι. Κάνε την κανάζ με κρέμα γάλακτος. Ναι. Βάλε μία κρέμα γάλακτος. Ναι. Και δύο κουβερτούρες θα πάρεις από το περίπτερο. Εάν δεν τη σιροπιάσω, αυτό το γλάσο που βάλατε εσείς. Ναι, αυτό πηγαίνει με... Και εμένα πολύ ωραία, έτσι αφράτη. Ναι. Το γλάσο, πώς το κάνατε? Βάλατε έτσι το νεράκι χλιαρό, το νησιτέτα να κατέψετε, δεν τα βράσατε? Κοίταξε, δεν έβρασε πολύ. Με το βούτυρο μέσα και όλα. Γιατί επειδή δεν ήταν σιροπιασμένο, ναι. Επειδή τώρα θα το σιροπιάσεις, μην κάνεις εκείνο. Α. Γιατί εγώ δεν το σιρόπιασα και ποτίστηκε, ναι, μέχρι μέσα. Το είδες. Αυτό θα ποτίσει μέχρι μέσα. Ναι, αν τώρα το σιροπιάσεις όμως, κάνε την κανάζα από πάνω. Κατάλαβα, ναι, ξέρω, σας παρακολουθώ χρόνια, ξέρω. Ναι. Κι άλλη φορά μιλήσαμε, ναι. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, χάρηκα. Καλές κι εγώ. Καλές γιορτές, γεια σου. Ευχαριστώ, γεια σου, κοπέλα μου, γεια. Ναι, καλησπέρα. Καίει το λάχανο. Έτσι. Βγάζουμε τον κόνο από κάτω και το βράζουμε έτσι μπρούμητα. Καίει όμως. Τι να κάνουμε, εσείς αφήστε το λίγο στο σπίτι να κρυώσει. Ορίστε. Τέλειο. Τώρα, ζυμώνω τον κιμά μου, έτσι όπως είναι. Εύκολα πράγματα, χορταστικά φαγητά, νόστιμα, αλλά και από εμφάνιση. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, κυρία Στέλλα. Γεια σου, κορτσάρα μου. Η Φωτεινή από Ηλιούπολη, τι κάνετε? Γεια σου, Φωτεινούλα μου. Πολύ καλά, κορτσάρα μου. Εσύ πώς είσαι? Μια χαρά. Χαίρομαι. Τα έχω φτιάξει όλα που κάνατε. Και τα μελομακάρονα και όλα τα πάντα. Δεν μου λες. Κουραμπιέ... Ναι, τέλεια γίνανε. Τέλεια. Κουραμπιέδες έκανες? Και κουραμπιέδες έκανα. Κυρία Στέλλα, πάρα πολύ ωραία η δική σας κουραμπιέδες. Μου κάνετε και αυτό το ωραίο το σχήμα. Ναι. Να σας ρωτήσω, δεν με ξεχάσατε με εκείνο με τα μυγδαλατούλια? Αύριο θα τα κάνω. Α, τέλεια. Οπότε θα κάτσω να τα δω. Εννοείται. Αύριο, ναι. Αύριο, Παρασκευή. Ναι, Παρασκευή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, μαγειρεύω εδώ. Έτσι, πήρα να πω μια καλησπέρα. Πολύ καλά έκανες και πάντα να παίρνεις. Γιατί θα κληρώσουμε και πολλά καλά δώρα. Ναι, θα πιάσουν και εμάς από εδώ, από Αθήνα. Βέβαια, όσοι τηλεφωνούν, βέβαια. Α, τέλεια. Τι σοβαρά μιλάμε. Α, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Θα τα στείλουμε, καλέ. Αμέ. Μεγάλα δώρα είναι δυνατόν να μην τα στείλουμε. Ωραία. Η τύχη είναι τύχη. Ορίστε. Η τύχη είναι τύχη. Α, για να δούμε, γιατί δεν είμαι πολύ τυχερή σε αυτά εγώ. Μην το λες. Μακάρι. Έτσι.
Λοιπόν, έγινε θα περιμένω αύριο να το δώσω. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Να σε καλά, θα κουρτσάρα μου. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Το ίδιο και σε σένα. Γεια σου, κουρτσάρα γεια μου. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, γλυκιά μου. Η υπόσχεσή μου θα τηρηθεί. Δεν γίνεται. Απλώς τα συνδυάζω. Τι να κάνω. Έχω και τους χορηγούς που πρέπει να τους μαγειρέψω. Γι' αυτό λίγο καθυστερώ να εκτελέσω τις επιθυμίες σας. Δείτε εδώ τι γίνεται. Τώρα, έτσι, 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 από πάνω, κάντε κάτι διαφορετικό, εμφανίστε άλλα πράγματα στο τραπέζι. Αυτό το πιάτο πώς λέγεται? Λέγεται πίτα, λαχανόπιτα με το λάχανο. Τεμπέλικη πίτα. Πώς? Αμπελοντολμάς. Όχι, δεν είναι αμπέλι αυτό. Λαχανοντολμάς. Η γεύση φανταστική. Ορίστε. Και το υπόλοιπο, φίλες μου, εγώ το κάνω μια ωραία σαλάτα με κόκκινο πιπέρι. Κλείνω τα πάντα, φίλες μου. Έτσι ωραία. Έτοιμο. Το σταυρώνω και στο φούρνο. Από πάνω τώρα θα βάλω και αλουμινόχαρτο. Αλλά θέλω λίγο να ξεκινήσει και μετά. Πάμε να δούμε υλικά, χορηγούς. Καθαρίζουμε με το καλό εδώ του Μανδαλαρίδη. Και σας το συνιστώ να τα πάρετε, είναι φανταστικά. Χορηγούς και επιστρέφουμε.
Επιστρέψαμε φίλες μου και τώρα έχω πολύ ωραίο κανταήφι από τον Μουταξί τον Νίκος στο παλιό στρατόπεδο του Παπαλουκάκη, οι φίλοι μου που πίνουμε καφέ κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία, η Ειρήνη που της αρέσει πάρα πολύ, ήθελε να το δει και εγώ της το φτιάχνω. Μέσα έχω το καρύδι και κανέλα και λίγο γαρίφαλο και το έχω τυλίξει έτσι. Το σιρόπι μου ζεστό. Και τώρα φίλες μου, ηλιέλαιο πρωτεύς, πλατεία εμπορίου 20. Έχω εδώ γάλα σεργάλ και τι κάνω. Βουτώ το κανταήφι μέσα στο γάλα, το στίβω στη φρυγανιά και στο τηγάνι. Εύκολο, γρήγορο και θα ενθουσιάσει αυτούς που θα το δοκιμάσουν. Ορίστε. Εγώ το τύλιξα στο διάλειμμα, στο γάλα, στη φρυγανιά, σε ραϊκό δικό μας γάλα. Να χαμηλώσω λίγο την ένταση. Στο 7 να μην τα κάψω. Φανταστικά. Στο γάλα, στη φρυγανιά και στο τηγάνι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στέλλα μου, τι κάνουμε, άλλα πράγματα. Τηγανιτό κανταήφι. Ναι, το βλέπω. Ωραίο, πολύ ωραίο Βαγγέλη. Καλά έγινε. Φύλαξέ μου ένα γωνιακό μπακλαβά, η ουσία είναι η μία. Ναι. Το μπακλαβά της γωνία. Ναι. Είδες την μπακλαβά σε έγινε. Κάτσε καλά. Τι θα κάνεις εσύ και δεν θα είναι καλό. Τι θα κάνεις, απάντα! Να σε καλά βρε Βαγγέλη, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να σε καλά, τα λέμε, γεια σου Βαγγέλη. Φίλες μου, να τα. Καλά είναι, τέλεια. Εγώ δεν θα κάνω μισό κιλό. Ας δυναμώσουμε τώρα. Πώς θα φύγει και αυτό θα φύγει. Ξαναδυνάμωσα την εστία μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εμένα με ξετρελαίνει αυτό το τηγανιτό. Λοιπόν, λίγο χαρτάκι. Τέλεια πράγματα, εύκολα, γρήγορα και προπαντός πεντανόστιμα. Τώρα δεν καθαρίζουμε με το καλό εδώ. Όταν τελειώσουμε, ζητήστε το καλό για τα τζάμια, ζητήστε το καλό για τα πατώματα, για το φούρνο, για τα λίπη, για τα πιάτα, για... Τι να σας πω φίλες μου, θα ξεκουραστείτε. Δείτε ωραίο χρώμα. Τέλειο. Και τώρα φίλες μου, έτσι όπως είναι, εδώ έχω και το σιρόπι μου. Για να μην κάψω τον μπάγκο. Μέσα κατευθείαν. Ορίστε.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η φίλη μου η Ειρήνη το έχει δοκιμάσει, ξετρελάθηκε, αλλά δεν είχε δει πώς το φτιάχνω, γι' αυτό και εγώ και στο φτιάχνω σήμερα. Σβήνω την εστία μου. Φανταστικό. Μέρες που είναι τώρα να φτιάξουμε όλα τα γιορτινά μας. Τέλειο, φίλες μου. Γρήγορα, νόστιμα, οικογενειακά και χορταστικά. Ορίστε και αυτά. Τέλεια, πάμε να δούμε υλικά. Και θα δω να βγάλουμε και την πίτα μας. Δεν έχει υλικά κλείνει. Ούτε υλικά. Αυτά δείξαμε. Α, τα δείξαμε. Λοιπόν. Τότε φίλες μου θέλω. Δεν μου είπατε. Θέλω ένα δίσκο. Ωραία. Τα γάντια μου, εδώ είναι, δεν μπορούν να φύγουν, δεν περπατάνε. Να βγάλουμε και το φαγητό μας. Όπως σας είπα, και τώρα φίλες μου, πρέπει λίγο να κρυώσει, εγώ όμως θέλω να το δείξω. Ορίστε. Με ένα μαχαίρι, φίλες μου, τώρα έτσι θα το κόβουμε. Και θα το σερβίρουμε. Παίρνουμε μία κουτάλα. Και ένα πιάτο ωραίο. Ορίστε, φίλες μου. Ένα υπέροχο φαγητό με πάρα πολύ αγάπη, νόστιμο, χορταστικό, είδατε πόσο γρήγορα γίνεται, και με το τηγανιτό καντεΐφι, επίσης και το μπακλαβά. Όλα αυτά για σας, για να σας δώσω προτάσεις, λύσεις, συνταγές
και ευκολίες στην κουζίνα σας. Εδώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια, γεια σας.